Κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Σοφιανέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Το πρώτο είναι αυτό που μας βάζουν και κάποιοι ακροατές μας σε σχέση με, με τα κομάντα που έλεγε πριν ο Πιέρος εδώ, γιατί έκανε χιούμορ με κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ναι, οποίοι με την γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ... Που λέει ουσιαστικά και 12 ναυτικά μίλια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και ότι είναι η πατριωτική δύναμη. Θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι την άποψή σας γι' αυτό για τα εθνικά θέματα, γιατί έχει αλλάξει εντελώς γραμμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε, η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική της προηγούμενης. Πέρα από τους υψηλούς τόνους και τις δηλώσεις τέτοιες και άλλες, ναι, το κύριο επιχείρημα των σημερινών αλλά και των προηγούμενων είναι ότι η τουρκική επιθετικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί αναβαθμίζοντας την Ελλάδα, κάνοντας την πρωτοπαλίκαρτο των σχεδιασμών Αμερικάνων, Νατοϊκών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Θεωρούμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων είναι να κρατήσουν με κάθε τρόπο την Τουρκία εντός της συμμαχίας, εντός των σχεδιασμών του, για να σχέσουν αν θέλετε και πρόοδο της Ρωσίας, η πολιτική αυτή έχει αποτύχει. Η πολιτική δηλαδή που λέει ότι η Ελλάδα στέλνει αποστολές, δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων, ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται από τους ίδιους συμμάχους που εξοπλίζουν και την Τουρκία και ότι βρισκόμαστε σε μια συμμαχία η οποία δεν αναγνωρίζει την καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα θεωρεί ότι πρέπει με τη λογική της συζήτησης να αντιμετωπιστούν οι διαφορές όπως αναφέρονται μιλώντας για την κλιμακωτή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Κύριε Σοφιανέ, θέτετε κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και όντως έχετε δίκιο σε πολλά από αυτά που λέτε, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν άλλες συμμαχίες, υπάρχει κάποια άλλη συμμαχία την οποία μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία? Αυτή τη στιγμή απέναντι στην Τουρκία είμαστε στην ίδια συμμαχία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πρώτες χώρες που εξάγουν πολεμικά όπλα στην Τουρκία. Ναι, εντάξει, σύμφωνα. Τα ακούσαμε αυτά και έχετε δίκιο, σας λέω. Αλλά λέω, υπάρχουν άλλες συμμαχίες, προτείνετε κάποιες άλλες? Αυτό σας λέω. Επειδή λοιπόν έχουμε δίκιο σε διαπιστώσεις, πρέπει να καταλάβω ότι οξύνουν την κατάσταση σήμερα η πολιτική της κυβέρνησης και της σημερινής και της προηγούμενης. Συλλογικά, δεν ξέρω και στην Ελλάδα, η πολιτική 51η πολιτεία των ΙΚΑ, δίνοντα στη Σούδα, δίνοντα στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Σοφιανέ, λίγο πιο σταθερά. Δυστυχώς, ναι, δεν σας ακούμε καλά και δεν θα είναι καλό αυτό. Το κινητό σας πιο σταθερά. Ναι, για σταθείτε. Είναι απόλυτα σταθερό. Ναι, τώρα είναι καλύτερα, Για να ξαναπείτε. Λοιπόν, αυτή η πολιτική έχει αποτύχει, αυτές οι συμμαχίες έχουν αποτύχει. Εμείς θεωρούμε ότι όσο είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς, δεν θα αντιμετωπίζεται η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Αντίθετα, θα αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ετοιμάζουν τραπέζι διαπραγματεύσεων και σε αυτό οδηγούν και οι προσφυγές στη Χάγη, αν θέλετε με την Αλβανία, και στην Αίγυπτο, η οποία αναγνωρίζει δεδομένη εμπειρία ακόμα και στην Κρήτη, και οι λεονταρισμοί γύρω από την αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, που ξέρετε, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που γίνονται, τεχνίδι που παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΚΙΝΑΛ, να μείνουμε στο ότι είναι κοινωνικό της Ελλάδας δίκαιο το να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να γίνεται παιχνίδι αντιπαράθεσης στα πλαίσια επιμέρους σχεδιασμών. Άρα εσείς όμως προτείνετε ότι η Ελλάδα μονομερώς σε αυτή τη φάση θα έπρεπε να κάνει κάποια κίνηση? Τι να κάνει? Ρωτάω απλώς το εξής. Οι συμμαχίες δεν είναι αρκετές όπως τις περιγράφετε. Ρωτάω τι θα έπρεπε να κάνουμε. Είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές. Σας λέω, οι συμμαχίες αυτές είναι προβληματικές. Μάλιστα, ωραία. Και λέω, τι να κάνουμε, ρωτάω. Η Ελλάδα έξω από αυτούς τους σχεδιασμούς, η Ελλάδα έξω από το νατοϊκό κορσέ, η Ελλάδα έξω από συμμαχίες οι οποίες έχουν αποδειχτεί ότι είναι εχθρικές για τα εθνικά μας και για τα κυριαρχικά μας συμφέροντα και δικαιώματα, μπορεί να συζητήσει με την Τουρκία, με την Αλβανία, με άλλες χώρες, χωρίς όμως η πολιτική της να είναι ενταγμένη σε αυτούς τους επιθετικούς σχεδιασμούς οι οποίοι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν αλλά πυροδοτούν. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Ελλάδα έξω από αυτούς τους, τις συμμαχίες δεν θα είχε απέναντί της μια προκλητική Τουρκία? Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας, πέρα από το τι κάνει ο γείτονας και πέρα από το τι σχεδιασμούς υπηρετεί ο γείτονας, πρέπει να δούμε τι σχεδιασμούς υπηρετούμε εμείς. Εμείς λοιπόν σαν χώρα
κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια τα σκληρά για την πλειοψηφία του λαού μας, δίνουμε πάνω από το 2% του ΑΕΠ για ανατολικές δαπάνες. Εμείς και η ΕΠΑ μόνο είμαστε πάνω από το 2% του ΑΕΠ. Τι όφελος είχαν όλες αυτές οι δαπάνες που δίνονται όλα αυτά τα χρόνια για την εθνική μας άμυνα, για την αμυντική μας βιομηχανία? Τι όφελος υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν διαπραγματεύονται αγορές όπλων με τους ίδιους εμπόρους που πουλάνε και στην Τουρκία? Αυτό που λέτε είναι καλό, να το συμπληρώσω, να το πω λίγο αυτό. Έχουμε τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι οι φίλοι μας και καλά, οι οποίοι τώρα θα ανατρέψουν το ισοζύγιο, γιατί τελικά ο κύριος Μας λέει ότι τα υποβρύχια, τα οποία είναι το προτέρημα της Ελλάδας, θα ανασταλεί ουσιαστικά, γιατί θα δώσουν υποβρύχια στην Τουρκία τώρα και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Και η Τουρκία δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, όπως και οι Γάλλοι, είναι έμποροι. Πουλάνε όπλα, που πουλάνε οπλικά συστήματα, τα οποία δεν αφορούν αυτή καθεαυτή την αμυνά μας, γιατί σας ξαναλέω, δίνουμε πάνω από το 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, και παρόλα αυτά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τους αμυντικούς σχεδιασμούς. Ναι, κύριε Σοφία, ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ επιμένω στο ερώτημα που δεν μου είχε απαντήσει. Θα συνεχίσουμε μόνοι μας, λέω. Σας ξαναλέω, κύριε Κουβάρα. Δηλαδή η Τουρκία θα πάψει να είναι προκλητική αν η Ελλάδα πάψει να είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σας ξαναλέω. Μέχρι τώρα έχουμε δοκιμάσει αυτό που εμέσως λέτε και εσείς. Ποιο δηλαδή? Θα είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ναι, όχι, λέω αυτό. Εντάξει, το κατάλαβα. Αυτό το δοκιμάσαμε. Λέω και δεν είναι καλό, λέτε. Λέω. Δηλαδή τι λέτε ακριβώς? Ας δοκιμάσει ο λαός μας και αυτό που λέμε και εμείς. Ποιο δηλαδή? Ότι η Ελλάδα έξω από αυτές τις συμμαχίες μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, γιατί δεν θα τα εμπλέκει σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Γιατί όσο η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, όσο φτιάχνει άξονες και αντιάξονες, αντίστοιχα υπάρχουν απαντήσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, έχουμε δοκιμάσει μια πολιτική η οποία κοστίζει πανάκριβα στο λαό μας, η οποία δεν υπερασπίζεται και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βρισκόμαστε σε μια συμμαχία η οποία δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, η οποία ίδια γκριζάρει το Αιγαίο. Βρισκόμαστε σε μια συμμαχία που καθημερινά γίνονται αναχαιτήσεις πάνω από τον εθνικό εναέριο χώρο. Και η κατάληξη ποια είναι? Η κατάληξη είναι ότι πρέπει να κάτσω σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, στρωμένο από τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς, για να καρατομηθούν κυριολεκτικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το έργο το έχουμε δει. Λοιπόν, και με για κυβέρνηση πάμε. ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ας αλλάξουμε το έργο. Μάλιστα. Με πρωταγωνιστή ένα λαό, ο οποίος μαζί με την ειρήνη, τη φιλία και την αλληλεγγύη με το γείτονα, με την γειτονική χώρα, θα προτάξει και την υπεράσπιση των. Ναι, αλλά η ειρήνη και η αλληλεγγύη και ο γείτονα καλό πρέπει να υπάρχει και απέναντι. Δεν τον φτιάχνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, αν πιστέψουμε ότι ο Ερντογάν, άμα φύγουμε βεβαίως, από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, θα γίνει ένα καλό φίλο, εντάξει. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι μαζί με την πολιτική προσέγγιση με τον γειτονικό λαό, πρέπει ταυτόχρονα να δούμε ποια πολιτική, ποια στρατηγικές επιλογές υπερασπίζονται την κυριαρχία μας, γιατί αυτό το έργο που βλέπουμε, το βλέπουμε να παίζεται τόσα χρόνια. Μάλιστα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα θέλαμε και μια απάντησή σας σε σχέση με τα μέτρα που ακούγονται. Καταρχάς, είστε γραμματέας της ΚΝΕ. Μάλιστα. Στα Νιάτα, είσαστε. Τώρα μιλούσαμε με τον Νίκο τον Αμπατιέλο, το γραμματέα της ΚΝΕ σήμερα, κάποια στιγμή, και μου προξένησε ενδιαφέρον, γι' αυτό πήρα έτσι να μάθω και το είδα. Και το λέω θετικά αυτό. Τα podcast της ΚΝΕ και τα βιντεάκια στο YouTube, στα social media είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι πρέπει να τα συνεχίσετε αυτά. Αυτό είναι ένα σχόλιο, γιατί είναι μια εικόνα κάνει και μια πανέμβαση. Είναι εξαιρετική πολιτική η ΚΝΕ, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όντως. Καλά, και τα τελευταία βιντεάκια που είχε βγάλει η ΚΝΕ ήταν εντυπωσιακά, μπορώ να πω. Το λέω γιατί με εντυπωσίασε θετικά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο για τα μέτρα. Μια και το προωθείτε και από το διαδίκτυο πλέον κτλ. Τι λέτε τώρα για αυτά που ακούγονται, απαγόρευση κυκλοφορία, τι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Γίνεται κοινή αίσθηση πλέον, έχει αποτύχει στη διαχείριση του δεύτερου κύματος, γιατί δεν πήρε όλα εκείνα τα μέτρα που έπρεπε να πάρει το διάστημα από το πρώτο στο δεύτερο. Δηλαδή, ποια γιατί θα ήταν αυτά, τι θα έπρεπε να έχει γίνει σε μέτρα? Να σας πω, γιατί κυριολεκτικά τζογάρισε την υγεία του λαού μας για τα συμφέροντα τμήματων του κεφαλαίου. Με αλληλοσυγκρόμενα πρωτόκολλα, με υγειονομικά πρωτόκολλα κυριολεκτικά προσαρμοσμένα σε αυτές τις ανάγκες. Τι να πούμε? Να πούμε για την κατάσταση στα μέσα μεταφοράς? Να πούμε ότι στην Αττική εδώ και 2 μήνες σχεδόν απαγορεύονται συναθροίσεις άνω των 9 στις πλατείες, αλλά μπορείς να βρίσκεσαι 100 και 200 άνθρωποι σε ένα λεωφορείο και στον σειρμό του μετρό, και ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν με 27 μαθητές ανά τάξη? Όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να μιλήσει για ατομική ευθύνη, κρύβοντας τις δικές της ευθύνες. Τις ευθύνες για το γεγονός ότι η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους,
όπως είναι οι βιομηχανίες μεταποίησης, όπως είναι τα γυροκομεία, είναι ανεξέλεκτη. Τις ευθύνες της, γιατί όταν συμβεί ένα κρούσμα ή χνηλάτιση, είναι ένας γολγοθάς για τη λαϊκή οικογένεια. Ξέρετε τι θα συμβεί. Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τεστ, έτσι. Ναι. Όχι μόνο πολύ δύσκολο, αλλά και πανάκριβο. Και πανάκριβο, γιατί, ναι. γιατί παραμένει ο κύριος όγκος των τεστ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Γιατί σε συνθήκες τέτοιες φτώχειας, ανέχειας και διόγκωσης ανεργίας, έχουμε πανάκριβη ιδιωτική υγεία και πρέπει να χρησιμοποιηθούμε για να κάνουμε. Πρώτο τεστ. Βήμα, άμα γίνει διατίμηση του τεστ, θα είστε θετικοί. Θα προτείνατε διατίμηση. Να έχει ένα ταβάνι τιμή έστω. Από χτες έπρεπε τα τεστ να είναι δωρεάν και να γίνονται στον δημόσιο τομέα και στον επιταγμένο ιδιωτικό τομέα. Καλά, δωρεάν κάποιος θα το πληρώσει βέβαια. Δεν υπάρχει δωρεάν. Συγχωρείτε, δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή το δικό σας το παιδί κάτι συμβαίνει. Σύμφωνοι, αλλά λέω κάποιος θα το πληρώνει. Δηλαδή έχουν και ένα κόστος. Το δωρεάν δεν υπάρχει. Το πληρώνει ο ασφαλισμένος. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τα ταμεία. Ο οποίος πληρώνει επίσης μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, ναι, την πελατεία που διώχνει το δημόσιο νοσοκομείο και το στέλνει στο ιδιωτικό, γιατί τα νοσοκομεία μας ξανά λόγω των ελλείψεων λειτουργούν σαν νοσοκομεία μιας νόσου. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημεία προβληματισμού. Μάλιστα. Γιατί πρέπει κυριολεκτικά να υπερασπιστούμε την υγεία, την ασφάλεια, την ίδια τη ζωή σε συνθήκες πανδημίας, γιατί δεν φτάνουν τα όποια μέτρα η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας. Αν δεν αλλάξει κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, αν δεν αλλάξει κατάσταση στα σχολεία, αν δεν αλλάξει κατάσταση στα νοσοκομεία με προσλήψη προσωπικού. Να σε ευχαριστήσω, γιατί κλείνουμε την εκπομπή. 2,5 εκατομμύρια για εξοπλισμούς, έτσι έχουμε σχεδόν 4 δις κάθε χρόνο από το ΑΕΠ για ανατοικίες δαπάνες, αλλά δεν έχουμε για να προστατέψουμε την καθημερινότητα και την υγεία του λαού. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πραγματικά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.